Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα το επιτρέψουμε. Όπως δεν θα επιτρέψουμε και στις προσπάθειες που κάνει σήμερα όλο το πολιτικό σύστημα να κουκουλώσει την υπόθεση. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές και νεολαία, βρεθήκαμε εδώ σήμερα όχι μόνο για να διαμαρτυρηθούμε για τη ζωή κόλαση που μας επιβάλλει η κυβέρνηση και το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις προς όφελος του λαού. Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής χαιρετίζω το σημερινό μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο. Μέχρι πρόσφατα στην Ένωσή μας κυριαρχούσαν οι δυνάμεις του συμβιβασμού, της υποτέλειας, εκείνες που αυτοαποκαλούνταν συνεργάτες του κράτους και της κάθε κυβέρνησης. Όμως οι δυνάμεις με αγωνιστικό προσανατολισμό ανέτρεψαν αυτή την κατάσταση και φέρουν σήμερα τους λογιστές φοροτεχνικούς εκεί που ανήκουν, στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού. Η κυβέρνηση πρόσφατα ψήφισε νόμο και θεσπίζει για τους αυτοαπασχολούμενους ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα από 11 μέχρι 50.000 ευρώ. Ξέχασε βέβαια να θεσπίσει το αφορολόγητο για τους αυτοαπασχολούμενους. Ξέχασε να αναπροσαρμόσει τη φορολογική κλίμακα που παραμένει η ίδια εδώ και 14 χρόνια. Μόνο από τη μία αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι επιβαρύνονται σήμερα με περισσότερο από 35% φόρο εισοδήματος. Η κυβέρνηση βέβαια δεν ξέχασε το μεγάλο κεφάλαιο και φρόντισε να μειώσει μέσα σε 2 χρόνια το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά 80% και το φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 67%. Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές στο 22% για το εισόδημα και στα 5% για τα μερίσματα. Το 2023 σχεδόν 6 δις εισπράχτηκαν περισσότερα από τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα πλησίασε τα 4 δις. Ο βασικός αιμοδότης αυτής της αφέμαξης είναι τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση τρίβει τα χέρια της, γιατί μέσα από την ακρίβεια των τροφίμων, της ενέργειας, των άλλων αγαθών και υπηρεσιών εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ και άλλους έμεσους φόρους. Να, ένας επιπλέον λόγος που δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 11,5 δις πάνω από τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Θα περίμενε κάποιος, μετά από τόσα χρήματα που μαζεύτηκαν, να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, να γίνουν έργα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού από τα φυσικά φαινόμενα. Τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, προχωρεί παραπέρα η ιδιωτικοποίηση στην υγεία και την παιδεία. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού είναι, μας λένε, ατομική ευθύνη. Εκείνα που αυξήθηκαν είναι τα δώρα, οι κάθε λογής ενισχύσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο, είτε με απευθείας από εθνικά κονδύλια, είτε περισσότερο από ευρωπαϊκά, που κι αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι, η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας θεωρούν, λέει, διαρθρωτικό πρόβλημα. Είμαστε πολλοί, είμαστε η φτώχεια των εθνών. Είμαστε βαρύδι στην ανάπτυξη, δηλαδή στην κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Γι' αυτό πρέπει να εξαφανιστούμε με κάθε τρόπο. Πέρα από μέτρα για ωράρια, υπέρμετρη φορολογία κλπ., τελευταία χρησιμοποιεί και το εργαλείο της βίαιης ψηφιοποίησης, όπως είναι με τα Μαϊντάτα και τα ΠΟΣ, θεσπίζοντας εξοντοτικά πρόστιμα, τη στιγμή μάλιστα που τα συστήματα αυτά έχουν τεράστια προβλήματα, κάτι από τους που αναγνωρίζεται και από τους ίδιους, θεσμοθετούν όμως παράλληλα εξοντοτικά πρόστιμα. Καταγγέλνουμε τις επέσχετες αυτές ενέργειες του Υπουργείου και της ΑΔΕ απέναντι στους λογιστές και τους επαγγελματίες της χώρας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σκοπός τέτοιων ενεργειών είναι η τρομοκράτηση λογιστών και μικροεπιχειρήσεων, προκειμένου να περάσει με κάθε τρόπο το αντιεπιστημονικό έκτρωμα των Μαϊντάτα.
Γνωρίζουμε επίσης ότι σκοπός της κυβέρνησης και της ΑΔΕ δεν είναι η σύλληψη της φοροδιαφυγής, αλλά το τσάκισμα μέσα από τα πρόστιμα για ανούσιες τυπικές παραβάσεις αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρήσεων. Ξεκάθαρο σκοπός είναι η βίαιη συγκέντρωση της δουλειάς σε όλο και λιγότερα χέρια. Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ να ανακαλέσουν αυτά τα μέτρα. Εμείς προειδοποιούμε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ατομικές λύσεις. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Μόνο η συλλογική δράση μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας. Μετατρέπουμε την οργή και την αγανάκτηση σε αγωνιστική δράση. Συντονίζουμε τη δράση μας. Πρέπει σε κάθε βήμα να μας βρίσκουν μπροστά τους. Διεκδικούμε κατάργηση του νόμου 5073 για τη φορολόγηση των επαγγελματιών. Καμία τεκμαρτή φορολογία. Τα τερούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας. Άμεση κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος χωρίς καμία προϋπόθεση. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους χωρίς προϋποθέσεις. Καλούς αγώνες να έχουμε. Θα νικήσουμε.